Καλημερίζω τώρα τον κύριο Ιγουμενίδη. Καλημέρα σας, κύριε Βουλευτά, από τον 984. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Εγώ σας κάλεσα για να μιλήσουμε για θέματα υγείας, γιατί έλεγα χθες ότι, παιδιά, εσείς που έχετε το πεπόνι, έχετε το καρπούζι μπροστά σε αυτή την πανδημία, στον κορονοϊό δηλαδή, COVID-19 και πάει λέγοντας, ακούστε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, το τι λένε, τους ακούμε εμείς, να τους ακούσετε και εσείς, γιατί πραγματικά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να φεύγει από τα ΤΕΠ, να πηγαίνει στην κλινική, να αλλάζει κλινική, να πηγαίνει σε μια άλλη κλινική, να χάνει τα βήματά του, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να διαχειριστεί η κατάσταση, να συγχωνεύονται οι κλινικές. Μιλούσα συμπτωματικά συγκεκριμένη ώρα ημέρα, την προηγούμενη, με εργαζόμενο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Έρχεστε χθες με το που το έλεγα και εκδίδετε κι εσείς ουσιαστικά μία ανακοίνωση με μία ερώτηση που κάνετε στη Βουλή, επίκαιρη ερώτηση, ότι υποβαθμίζονται νευραλγικές λειτουργίες σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, αλλά βέβαια όλα αυτά και υπό τη σκιά, γιατί είστε γιατρός, το λέω, του θανάτου της Φόφη Γεννηματά, έτσι. Ακριβώς, και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Αποχαιρετούμε την Φόφη Γεννηματά με ένα πραγματικά βαθύ αίσθημα σεβασμού για την αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε και αυτήν την μάχη της, την τελευταία μάχη της ζωής της, και πράγματι θεωρώ λίγο άχαρο, παρά το ότι είναι σοβαρό, να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα σήμερα. Θα ήθελα να εκφράσω και από το βήμα της εκπομπής σας τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους φίλους της και στους συντρόφους της. Ξέρετε όμως, μέσα από αυτή την τραγωδία για την ίδια βγαίνει εκείνο το πολύ μεγάλο μήνυμα για άλλη μια φορά της πρόληψης σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού. Διανύουμε και το μήνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος ουσιαστικά στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες, κύριε Ιγουμενίδη. Τώρα, κακά τα ψέματα, η πρόληψη για όλες τις παθήσεις, αν το θέλετε, ωφελεί, βοηθά. Η ιατρική έχει κάνει πολλά βήματα και στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Παρά το ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχασε αυτή τη μάχη, υπάρχουν πολλά βήματα. Είμαστε πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με το πώς ήμασταν κάποια χρόνια πριν. Και η αλήθεια είναι ότι η υποχρέωση της πολιτείας είναι αυτά τα βήματα που γίνονται στις κατακτήσεις της επιστήμης, αυτά να εφαρμόζονται στην καθημερινότητα των πολιτών για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, για να βελτιώσουν τη ζωή, για να βελτιώσουν το προσδόκιμο επιβίωσης τελικά. Κάτι που γίνεται. Και σε αυτή την κατεύθυνση όντως πρέπει να επιμένουμε. Το σύστημα υγείας πρέπει να δώσει μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Τι λέτε τώρα? Το σύστημα υγείας πρέπει να δώσει μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Για ποιο σύστημα υγείας? Για όλες τις παθήσεις. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Πίσω από τους αριθμούς που δείχνουν επιδείνωση των επιδημιολογικών δικτών ή όχι, υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν για αυτά, που δουλεύουν για να στέρνεται στα πόδια του ή να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του το σύστημα υγείας. Θεώρησα λοιπόν καλό, και με αυτήν την έννοια γίνεται και η ερώτηση προς το Υπουργείο, να μην χανόμαστε μέσα στους συνολικούς αριθμούς, αλλά να τα δούμε τα πράγματα νοσοκομείο-νοσοκομείο. Έβαλα αρχή από το Βενιζέλιο, που όπως λέτε εντελώς συμπτωματικά είχατε αντίστοιχη συζήτηση με τους εργαζόμενους. Εγώ εργαζόμενος σε νοσοκομείο ήμουν, στο πανεπιστημιακό, στο ξεκίνημα της, ας το πούμε έτσι, της θητείας μου στην ιατρική, είχα υπηρετήσει και στο Βενιζέλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι με τα δύο νοσοκομεία της πόλης έχω άλλο δέσιμο και με τους εργαζόμενους. Έχω άλλο δέσιμο, συζητάμε και είμαι γνώστης όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πανδημία. Ενίσχυση των νοσοκομείων για να αντιμετωπίσουν τον COVID. Επέμενε το κόμμα μου, επέμενα και εγώ, φώναζα και πολλοί άλλοι, ότι εδώ, κύριοι, δεν ενισχύεται τα νοσοκομεία, αλλά τους κάνετε μια COVID-οποίηση. Κλείνετε κλινικές, κλείνετε τμήματα, κλείνετε υπηρεσίες υγείας για να μπορέσει το σύστημα να ανταποκριθεί. Και το βλέπουμε πρακτικά. Δηλαδή, το Μάιο του 19,
Το ΤΕΠ του Βενιζελίου είχε 10 άτομα, είναι οι οργανικές του θέσεις, και έναν επικουρικό. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, έχει το μισό προσωπικό. Τι κάνει το Υπουργείο γι' αυτό? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό? Πάμε παρακάτω. Η κλινική. Κλινική COVID, ΤΕΠ COVID, όλα τα τμήματα που λειτουργούν. Τι κόσμο, τι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έγιναν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν? Τι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού έγιναν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι κλινικές αυτές? Ή έγινε απλά μια λύση εκ των ενόντων, πήραν κόσμο? Σαφέστατα. Αντιλαμβάνεστε, το θέτω σαν ερώτημα. Ναι, θα κουβεντιάσουμε και γνωρίζω πολύ καλά την απάντηση. Αυτό έγινε και γι' αυτό διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Και γι' αυτό διαμαρτύρομαι και καταθέτω την ερώτηση και εγώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πάμε έτσι. Μέσα σε όλα αυτά, με τις ελλείψεις που έχουμε σε προσωπικό, αντί να έχουμε μια ουσιαστική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι του συστήματος υγείας στην Κρήτη τίθενται σε αναστολή εργασίας λόγω των εμβολιασμών? 417. Μια τέτοια ισχυρή σεισμική δόνηση τη χρειαζόταν το σύστημα τώρα, εν ώψη του επιδημικού κύματος που αυξάνεται? Μιλάγανε οι ειδικοί για 4.000 κρούσματα μέσα στον Νοέμβρη. 3.900 τόσα είχαμε χθες. Τι κάνει το Υπουργείο γι' αυτό? Πώς το αντιμετωπίζει? Είναι 417 σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη, ναι. Σε όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο στο Βενιζέλιο. Θα είχε καταρρεύσει το νοσοκομείο. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι, κλονίζει ισχυρά το σύστημα υγείας. Είναι ένας αχρίαστος κλονισμός. Δεν γίνεται να προχωράει έτσι. Δεν γίνεται να διαφορεί για τους εργαζόμενους. Δεν γίνεται να διαφορεί το Υπουργείο για τις θέσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων. Υπάρχουν αιτήματα των γιατρών, προτάσεις των εργαζόμενων που είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Ξέρουν πολύ καλά τι χρειάζεται η πρώτη γραμμή. Δεν μπορεί να διαφορείς για τις θέσεις τους. Δεν μπορεί να διαφορείς για τις προτάσεις τους. Και βλέπετε τα στοιχεία της Ελστάτ. Μόνο τον τελευταίο χρόνο 37% του πληθυσμού δεν έκανε τις αναγκαίες εξετάσεις. Λέμε μέρα πρόληψης, έτσι δεν ξεκινήσαμε με αφορμή και την απώλεια της Φόφης στις γεννηματά? 37% των ανθρώπων δεν έκαναν τις εξετάσεις τους λόγω όλων των ρυθμίσεων και όλου του τρόπου λειτουργίας του συστήματος υγείας τώρα μες στην πανδημία. Και στα φτωχά στρώματα, στοιχεία της Ελστάτ λέω. Μάλιστα. Δεν είναι στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ ή του Ιγουμενίδη που κάνει αντιπολίτευση. Στα φτωχά στρώματα το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 51%. Πώς λοιπόν να ανταποκριθεί στο ρόλο του το δημόσιο σύστημα υγείας? Και τι κάνει εδώ το Υπουργείο Υγείας καταρχήν, η κυβέρνηση? Πόσο ενισχύει, πόσο βοηθάει? Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτά πιάνουν όλη την πυραμίδα. Είναι λογικό, αλλά δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Αυτό ήταν το θέμα που ήθελα να αναδείξω και προφανώς θα επανέλθουμε και με ερωτήσεις για τα υπόλοιπα νοσοκομεία συνολικά, για όλο το σύστημα υγείας. Ας το πούμε στην Κρήτη καταρχήν ή στο Ηράκλειο και συνεχίζουμε. Ούτε μπορούμε να αφήνουμε όλα αυτά τα προβλήματα των εργαζομένων να τα καλύπτουμε πίσω από τους γενικούς αριθμούς έτσι ή αλλιώς. Πιστεύω ότι υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο. Αδιαφορεί ουσιαστικά για τους εργαζόμενους. Αδιαφορεί για τα προβλήματα που ζουν. Αδιαφορεί για τα πράγματα που ζητούν. Τι ζητούν? Καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες συνθήκες εξοπλισμός του συστήματος για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις που έχουν. Σε αυτήν την όλη η κίνηση των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας, όλοι αυτοί οι χθεσινοί ήρωες που τους χειροκροτούσαμε τα βράδια, σήμερα γίνονται από αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις ελλείψεις, τα κενά και τις ανεπάρκειες του συστήματος. Η ερώτηση δεν είναι τόσο, γιατί γνωρίζω τις απαντήσεις του Υπουργού σε ένα βαθμό. Θα έρθουμε και στα συγκεκριμένα και θα δούμε τα απαντήσεις. Έχει το νόημα του ενός πολιτικού μηνύματος ότι δεν θέλουμε να είναι κανείς εργαζόμενος μόνος του, δεν θα αφήσει η προοδευτική παράταξη κανέναν εργαζόμενο μόνο του και αν το θέλετε προς όλους, σε όλη τη διοικητική πυραμίδα, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και κανείς δεν θα μείνει ατιμόρυτος εφόσον τον παραβιάζει.
Λοιπόν, κύριε Γουμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Πονάει βέβαια αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή ότι το Υπουργείο αδιαφορεί για τα προβλήματα των εργαζόμενων. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι εμάς εξυπηρετούν μέσα στα νοσοκομεία. Πονάει, αν μη τι άλλο θα μπορούσαν να τους ακούσουν και να ακούσουν τις προτάσεις τους, γιατί εγώ κάθισα και άκουσα τις προτάσεις τους, εσείς καθίσατε, ακούσατε τις προτάσεις τους για καλύτερη λειτουργία, εύρυθμη λειτουργία και υπό τις παρούσες συνθήκες ενός νοσοκομείου το οποίο βρίσκεται δίπλα μας, αλλά παρόλα αυτά και η τοπική ηγεσία ως φαίνεται δεν ακούει. Μπορεί να είναι η διοίκηση, μπορεί να είναι η διοίκηση της 7ης υγειονομικής περιφέρειας. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να πουν τις προτάσεις τους και να τις ακούσουν προσεκτικά, διότι ρωτώντας πάει κανείς στην πόλη. Απλό, τίποτα. Εγώ πάντως απλά θέλω να πω το εξής. Κρίνω εκ του αποτελέσματος. Ναι. Όταν τα ΤΕΠ, συζητάς να ενισχύονται τα ΤΕΠ και από τα, έχει υποδιπλασιαστεί η δύναμή τους μέσα στα 2 χρόνια της πανδημίας. Εντάξει, ας μας πούμε πώς αντιλαμβάνονται την ενίσχυση, πώς αντιλαμβάνονται τη βοήθεια στους εργαζόμενους. Για να μην συζητήσουμε, αν το θέλετε, και την άλλη πλευρά, εξελίξεις του προσωπικού, επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων που τη δικαιούνται και μένουν στα συρτάρια του Υπουργείου για 1 και 1,5 χρόνο. Έχουμε φτάσει άνθρωποι που δικαιούνται κάτι να το διεκδικούν δικαστικά. Προφανώς το κερδίζουν. Αλλά δεν μπορείς να καθυστερείς την εξέλιξή τους 2 χρόνια. Έτσι. Γιατί το κάνουν? Τι εννοείται? Υπάρχουν περιπτώσεις, θα τα πούμε και στη Βουλή με τον Υπουργό, που με εξέλιξη, επαγγελματική εξέλιξη ανθρώπων, η οποία δεν γίνεται με μεροληπτικό τρόπο. Οι άνθρωποι που αδικούνται το διεκδικούν δικαστικά και το κερδίζουν. Και ρωτώ γιατί δεν γίνεται με μεροληπτικό τρόπο η όποια αξιολόγηση και αξιοποίηση του προσωπικού στις όποιες θέσεις. Σε καιρό κρίσης, πραγματικά... Ας μην μιλήσω και να μην φωτογραφίζω αυτή τη στιγμή τώρα... συγκεκριμένα, αλλά τα έχω τα στοιχεία, τα ξέρει και ο Υπουργός καλύτερα από μένα. Ναι, ναι. Εσείς μιλάτε στην ερώτησή σας για αποκατάσταση των παιδιών της παρούσας κατάστασης. Εγώ λέω πάρα πολύ απλά και εκεί το αφήνω. Φαίνεται ότι αυτή την εποχή πλάκα μας κάνουν. Σε καιρό πανδημίας εννοώ, με τέτοια νούμερα, με τέτοια ανησυχία που υπάρχει. Τέλος πάντων, κύριε Γουμενίδη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τον 984.